Τριπλό χτύπημα πραγματοποίησε πριν από λίγο η ομάδα της Ελπίδας Απών και μάλιστα από την ομάδα που μέχρι πρότινος ήταν μαζί στη ΓΑΜΑ Εθνική, η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Ο Χρήστος Βάσκος, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος και ο Λάμπρος Κοσταρέλης φορούν εδώ και λίγο διάστημα την πράσινη φανέλα των Σαμπών και οι τρεις έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες προπονήσεις περίπου μία εβδομάδα ώστε να μπουν στο κλίμα του συλλόγου. Για τον Χρήστο Βάσκο τα λόγια περισσεύουν. Είναι δικαιωματικά ένας από τους κορυφαίους γκολτζίδες της Ροδόμπης αλλά και της Τράκης που κάθε χρονιά φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στον πίνακα των σκόρερ. Μαζί με τον Μπόζη που βρίσκεται ήδη στην Ελπίδα Σαπών θα κάνουν ένα φοβερό επιθετικό δίδυμο ικανό να διαλύσει κάθε αμυντική λειτουργία. Ο Γιώργος Σιδηρόπουλος θεωρείται από πολλούς η ήρεμη αμυντική δύναμη που υπάρχει στην περιοχή μας. Έχει αγωνιστεί ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική με τις ομάδες της Δόξας Προσκυνητών, του ΠΑΟ Κοσμίου αλλά και της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, ενώ έχει φορέσει τις φανέλες των ομάδων του Σπάρτακο Αγίων Θεοδόρων, της Δόξας Γρατινής καθώς και του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου. Όσον αφορά για τον Βενιαμίν της παρέας Λάμπρο Κοσταρέλη, φημίζεται για το μυαλωμένο παιχνίδι που παίζει ως αμυντικό χαφ παρότι το μικρό της ηλικίας του. Από τον Παθρακικό μεταπήδησε στις υποδομές της Ξάνθης για να έρθει στη Ροδόπη πριν από 2 χρόνια για λογαριασμό της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου όπου πανηγύρισε πέρσι την άνοδο προς τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τις επόμενες ώρες το πιο πιθανό είναι η διοίκηση της Ελπίδας Απών να ανακοινώσει και άλλο μεγάλο όνομα για την ευρύτερη περιοχή μας μιας και θέλει να παραμείνει ο σύλλογος στη ΓΑΜΑ Εθνική και τη νέα περίοδο.